Η μητέρα της Ελένης στο Παλούθι αισθάνθηκε μια ξαφνική αδιαθεσία λόγω και της έντασης των στιγμών που έζησε στη δίκη. Ανέβηκε το ζάχαρο σύμφωνα με πληροφορίες μας και έτσι μεταφέρθηκε σπεσμένα με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εδώ στο νοσοκομείο Σωτηρία όπου εφημέρευε. Της έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και οι γιατροί αποφάσισαν την εισαγωγή της στην παθολογική κλινική κυρίως για προληπτικούς λόγους αλλά και για περαιτέρω εξετάσεις. Στο πλευρό της συντετριμμένος ο σύζυγός της και στενής συγγενής. Δεκατρείς μήνες οι γονείς της Ελένης στο Παλούδι περίμεναν τη στιγμή που θα έρχονταν πρόσωπο με πρόσωπο με τους κατηγορουμένους. Με τους δύο φερόμενους ως δολοφόνους του παιδιού τους που κατηγορούνται ότι όχι μόνο βίασαν την άτυχη κοπέλα με το πιο βάναυσο τρόπο, αλλά και το ότι μετά το βιασμό της πολτοποίησαν το κεφάλι με ένα σίδερο και την έριξαν από τον γκρεμό στη θάλασσα. Στη θέα των δύο κατηγορουμένων να μπαίνουν στο δικαστήριο, η μητέρα της Ελένης στο Παλούδι δεν αντέχει και ξεσπά. Μόλις τους βλέπει, προσπαθεί να τους λιντσάρει φωνάζοντας. Δολοφόνοι, εγώ θα σας πάρω τη ζωή. Καταστρέψατε τη ζωή μας και τη ζωή του παιδιού μου και εγώ πρέπει να σας βλέπω. Δολοφόνοι. Προσερχόμαστε σήμερα στο δικαστήριο με ένα αίσθημα ταπείνωσης και με μια σπαρακτική κραυγή δημόσια συγγνώμης, για την οποία όμως κατανοούμε ότι δεν είναι ικανή να φέρει πίσω την κοπέλα που χάθηκε. Σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, η μητέρα της άτυχης φοιτήτριας αναφέρθηκε στην Ελένη της, τη μονάκριβη της κόρη που, όπως είπε, της είχε μεταδώσει την ποντιακή φιλοξενία και την αγάπη της για τον συνάνθρωπο. Πρόσφυγας η ίδια από τον Πόντο, περήφανη για την καταγωγή της, προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει στο παιδί της την αξία της ανθρώπινης ζωής. Κάτι που δεν έκαναν, όπως είπε, οι συγγενείς του Έλληνα κατηγορουμένου, για τους οποίους εξέφρασε τη βεβαιότητα για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα. Όση ώρα κατέθετε η μητέρα της Ελένης, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι προσερχόμενοι στο δικαστήριο λίγο νωρίτερα εμφανίστηκαν προκλητικοί, δεν μιλούσαν. Μέσω των δικηγόρων τους, ο 22χρονος Έλληνας αποδέχτηκε μόνο τη συμμετοχή του στη δολοφονία και όχι το βιασμό, σε αντίθεση με τον 20χρονο συγκατηγορούμενό του που αρνήθηκε και τις δύο κατηγορίες. Με έχει ενοχλήσει η άρνηση της κατηγορίας και από τους δύο κατηγορούμενους. Νομίζω ότι προκαλεί τους δικαστές. Και τους τακτικές δικαστές και τους ενόρκους. Και προκαλεί και την ελληνική κοινωνία. Και όταν η μητέρα της άτυχης Ελένης ολοκλήρωσε την κατάθεσή της, ουρλιάζοντας προς το μέρος των κατηγορουμένων, φώναξε. Θέλω να δω τις φάτσες τους. Έχω το δικαίωμα. Δύσεις όβια. Δεν θα δουν το φως του ήλιου για να δικαιωθώ. Θα τους σκοτώσω εγώ. Δεν θα γλιτώσετε από τα χέρια μου. Εγώ θα την κάνω τη δουλειά. Η Ελένη ήταν ό,τι πιο όμορφο. Χάρηκα όταν τη γέννησα. Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της, η Κυριακή το Παλούδι δεν αντέχει τη συναισθηματική φόρτιση. Καλούν ασθενοφόρο και τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Συγκινημένος κατέθεσε στο δικαστήριο και ο πατέρας της Ελένης στο Παλούδι. Και όταν αναφέρθηκε στη στιγμή που μετά το έγκλημα πήγε για να μαζέψει τα πράγματα από το διαμέρισμα της κόρης, του λύγησε. Από τις 14 Ιανουαρίου του 1997 που γεννήθηκε, είναι μαζί μας και θα συνεχίσει να είναι μαζί μας. Άσχετα αν κάποιοι έκαναν ό,τι έκαναν. Με φωνή που έσπαγε, αναφέρθηκε και στη μεταφορά της ορού του παιδιού του με το αεροπλάνο από τη Ρόδο στο Δημότυχο. Ευχόμουν να ανέβει ο κυβερνήτης πιο ψηλά, μήπως και το σώμα της κόρης μας συναντήσει την ψυχή της και ξαναζωντανέψει. Δύο μαυροντημένες μανάδες αγκαλιάζονται έξω από τα δικαστήρια. Η μία έχασε ένα παλικάρι και δίνει χρόνια τώρα το δικό της αγώνα, μπροστάρισα ζητά δικαιοσύνη. Η άλλη ένα κορίτσι μόλις 21 χρόνων που την είχε στείλει να σπουδάσει. Ο πόνος τους είναι ο ίδιος. Η Μάγδα Φίσα πλησιάζει τη μητέρα της Ελένης στο Παλούδι και τη σφίγγει δυνατά το χέρι. Δεν χρειάζεται να πούν πολλά. Πέφτει μία στην αγκαλιά της άλλης. Η Μάγδα Φίσα είναι εκεί για να της προσφέρει έναν ώμο να κλάψει. Βράχος δίπλα στην απόγνωση της μάνας. Βράχος όπως στέκεται τόσα χρόνια για το δικό της παιδί.